Στην ηγεσία ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τη διεύρυνση Στέφαν Φούλε βρίσκεται από σήμερα στην Κύπρο, έχει σειρά επαφών. Νικόλα Μαρκαντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χρύσανθε. Ολοκλήρωσε τις επαφές του με την πολιτική ηγεσία ο Στέφαν Φούλε. Πριν από λίγο προέβησε δηλώσεις στο σπίτι της Ευρώπης στη Λευκοσία. Δυστυχώς όμως για άλλη μια φορά υπέπεσε σε ένα μεγάλο ατόπιμο επίτροπος αρμόδιος για τη διεύρυνση. Ένα ατόπιμα που ίσως να φτάνει ακόμη και τα όρια της πρόκλησης, Χρύσανθε, αφού διαχώρισε την Κυπριακή Δημοκρατία από τα κατεχόμενα. Απόψε, είπε χαρακτηριστικά ο Στέφαν Φούλε, διοργανώνω ένα δείπνο όπου έχω προσκαλέσει τους πολιτικούς αρχηγούς της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Βόρειου Τμήματος της Κύπρου. Αμέσως, Χρύσανθε, τυποδείχθηκε από το σίγμα το ατόπιμά του, καλώντας τον να μας διευκρινίσει ποιο μήνυμα στέλνει ο ίδιος προς τα έξω όταν διαχωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία από τα κατεχόμενα. Και εκεί επιχείρησε φυσικά να μπαλώσει αυτά που είχε πει. Το μήνυμα, είπε, που θέλω να στείλω είναι ότι η Κύπρος είναι πολύ μικρή για να είναι μοιρασμένη και ότι δεν μπορεί να υπάρχει σχέδιο Β και ότι θα πρέπει να επανενωθεί το νησί μέσω μια συνολική διευθέτηση ώστε Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι να απολαμβάνουν το ωφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, εντάχει να πούμε ότι ο ίδιος αποκάλυψε ότι με την πολιτική ηγεσία συζήτησε το θέμα του φυσικού αερίου, το οποίο είπε ότι πρέπει να είναι ευλογία και όχι κατάρα. Μάλιστα, για τις συνομιλίες είπε ότι δεν πρέπει να διακοπούν και ότι μπορούν να συνεχίσουν ανεξάρτητα από την άσκηση της Κυπριακής Προεδρίας, ενώ κάλεσε άπαντες να σεβαστούν τους ευρωπαϊκούς θεσμούς σε σχέση πάντοτε με την Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, καλό είναι να θυμάται ο Ευρωπαϊκός Επίτροπος ότι ευρωπαϊκό κράτος